σε αστρονομική τιμή πωλήθηκε πίνακας του Claude Monet σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's. Ο πίνακας που απεικονίζει μια θυμονιά με φόντο ηλιοβασίλεμα και αποτελεί κομμάτι της περίφημης σειράς του Γάλλου Ιμπρεσιονιστή άλλαξε χέρια για 110 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ. Τον πίνακα είχε στην κατοχή του ανώνυμος συλλέκτης που τον είχε αποκτήσει το 1986 από τον Νίκο Κρίστης έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολάριων. Τα 110 εκατομμύρια αποτελούν ποσό ρεκόρ για έργο του διάσημου ζωγράφου. Το προηγούμενο ρεκόρ κατήχε ένας πίνακας του Μονέ με νούφαρα που πωλήθηκε πριν ένα χρόνο επίσης από τον Νίκο Κρίστης για 84,6 εκατομμύρια. Το Νοέμβριο του 2016 πίνακας από τη σειρά με τις τιμονιές είχε δημοπρατηθεί στον Νίκο Κρίστης για 81,4 εκατομμύρια δολάρια.